εξομολογήσεις μέσω Κύπρου χρονιάρες μέρες για την Ατάσα Θοδωρίδου. Η τραγουδίστρια βρέθηκε τέτα τέτ με τον Τάσο Τρίφωνος στο ΡΙΚ και είπε και τι δεν είπε, ή για την ακρίβεια και τι δεν θυμήθηκε. 7 χρόνια μετά το διαζύγιό της από τον Ανδρέα Φουστάνο, μίλησε για τις δύσκολες στιγμές ενός χωρισμού που έγινε πρωτοσέλιδο. Ο δεύτερος είχε και το πρόβλημα της δημοσιότητας. Και επειδή εγώ είμαι άνθρωπος που όποιος με ξέρει, ξέρει ότι δεν την αγαπώ τη δημοσιότητα αυτού του είδους, έπρεπε να διαχειρίζομαι κάτι και ταυτόχρονα να έχω και μια εικόνα προς τα έξω. Και αυτό είναι δύσκολο, ναι. Αυτό είναι ψυχοθόρο. Μπορεί ο γάμος της να έριξε τίτλους τέλους και οι δυο τους να έχουν τραβήξει διαφορετικούς δρόμους, όμως εκείνη δεν ξεχνά τις όμορφες στιγμές που μοιράστηκαν. Με τον Ανδρέα είχαμε μια πάρα πολύ ωραία οικογένεια. Περάσαμε πολύ όμορφα. Άσχετα αν αυτό τελείωσε. Δεν έχει καμία σημασία. Περάσαμε πάρα πολύ όμορφα. Έμαθα πάρα πολλά πράγματα κοντά του, γιατί προηγείτο ήταν ένας άνθρωπος που ήταν πολύ αξιόλογος άνθρωπος, επαγγελματίας, δεν το συζητώ. Θέλω να πιστεύω ότι και εκείνος κοντά μου έμαθε πολλά. Ενδεχομένως έμαθε τη χαρά της ζωής. Και το λέω αυτό γιατί το έχουμε συζητήσει και το ξέρω. Πολλοί ήταν εκείνοι που στο γάμο του πλαστικού χειρουργού και της τραγουδίστριας έβλεπαν ένα παραμύθι και το πάντρεμα δύο αντίθετων κόσμων. Η σταχτοπούτα με τον πρίγκιπα. Εγώ στο... η σταχτοπούτα. Πες με και έτσι. Στο... σταχτοπούτα εγώ, ποτέ. Στο... βρήκες τώρα τον άνθρωπο, εγώ σταχτοπούτα, κλαίω. Δεν γίνεται αυτό. Έχω μια αγκαλιά, για σένα την έχω. Δύο γάμοι, δύο διαζύγια για την Ατάσα Θοδωρίδου. Τα στατιστικά δεν είναι υπέρ της, αλλά εκείνη δεν χάνει το χιούμορ της. Έχω λίγο, εξιδίων βέβαια κρίνω πάντοτε, απομυθοποίηση εντός εισαγωγικών το λέω και με πολύ σεβασμό για να μην παρασύρω τον κόσμο σε κάτι άλλο, το γάμο. Τον έχω λίγο απομυθοποίηση. 2 στα 2 δεν είναι και λίγο. Όταν η εκκλησία σου έχει δώσει 3, είμαι οριακά. Το 2013 θα την βρει παρέα με την Έλενα Παπαρίζου και τον Λευτέρη Πανταζή. Εκείνη όμως νιώθει στην πίστα σαν στο σπίτι της.